Αγαπητέ συμπολίτε, αγαπητοί μου συμπολίτε, πραγματοποιήσαμε σύσκεψη σήμερα, πριν από λίγο, εδώ στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, με συμμετοχή και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Στέλιου Πέτσα, τη ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματο, εκπροσώπου τη ελληνική αστυνομία, καθώ, όπω πολύ γνωρίζετε, από σήμερα και τι επόμενε μέρε, ω και την Παρασκευή. Ενδεχομένω, η κακοκαιρία σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα θα ενταθεί. Μιλάμε για την κακοκαιρία που ενδέχεται να προκύψουν πλημμύρε, εκτό από τι πυρκαγιέ. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, αυτή είναι η κλιματική κρίση. Οι μετερολόγοι μα λοιπόν εφιστούν την προσοχή ότι αναμένονται έντονε βροχοπτώσει, ισχυρέ καταγγίδε και κατά τόπου γαλαζοπτώσει και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα αν και βρισκόμαστε ακόμα στο καλοκαίρι με τις φωτιές, πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για αυτά τα ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα, δυστυχώς, κατά τόπου και κατά διαστήματα, θα είναι πάρα πολύ έντονα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία ήδη από χθε σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής μετρολογική Υπηρεσίας για την επιδείνωση του καιρού, έχει ενημερώσει Όλε τι αρμόδιες υπηρεσίε, κυρίω βέβαια τι περιφέρειες και του Δήμου τη χώρα, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Καλούμε λοιπόν όλου του εμπλεκομένου φορεί να βρίσκονται σε αυτή τη συνεχή εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενε συνέπειε εξαιτία τη κακοκαιρία και να λάβουν κυρίω όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Ιδίω για την αποτροπή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Απαιτείται λοιπόν διαρκή επαγρύπνηση από όλου μα. Απευθύνουμε επίση ισχυρή σύσταση σε όλου του πολίτε, ειδικά στι περιοχέ όπου εκδηλώνονται ή αναμένονται τα έντονα φαινόμενα, να μην μετακινούνται αν δεν υπάρχει σοβαρό λόγο. Ιδιαίτερη προσοχή, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, απαιτείται τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς οι οποίοι θα διασχίζουν, αλλά, με συγχωρείτε, αλλά ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά και χυμάρους, τις λεγόμενες Ιρλανδικές διαβάσεις. Είτε πεζή είτε με όχημα. Ποτέ και για κανένα λόγο. Επίσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από κατασκηνωτές. Απευθύνουμε έκκληση σε ξενοδόχου και σε όλους τους εργαζομένου στον τουρισμό να προειδοποιήσουν και τους τουρίστες μας. Έχουμε πολύ αυξημένο τουριστικό ρεύμα Εφέτο. Τους φιλοξενούμε με τη γνωστή ελληνική φιλοξενία, αλλά θα είναι σωστό να τους ενημερώσουμε για την κακοκαιρία. Πρέπει και αυτοί να γνωρίζουν ότι είναι ένα τριήμερο με πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Επαναλαμβάνω ότι τα φαινόμενα με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα και θα πλήξουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα είμαστε σε διαρκή συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Είναι ευνόητο ότι όπου και εφόσον χρειαστεί θα εκδίδονται συνεχώς σχετικές ανακοινώσεις από όλου του φορεί, ενώ βέβαια, αν κριθεί σκόπιμο, για κάποιε περιοχέ θα ενεργοποιηθεί και το 112 για την αποστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων. Αγαπητοί συμπολίτε, αγαπητέ μου συμπολίτησε, φαίνεται να είναι μια σχετικά σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία, ενδεχομένω όμω να λάβει επικίνδυνε διαστάσει. Παρακαλώ, α μην υποτιμηθεί το φαινόμενο. Δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Αποφεύγουμε τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, όπου είναι έντονα τα φαινόμενα. Παραμένουμε όλοι σε εγρήγορση για να αποφύγουμε δυσάρεστα συμβάντα. Σας ευχαριστώ πολύ.